Λοιπόν, κάνοντας έτσι μια αποκαλυπτική παρέμβαση, να πάμε να τον ακούσουμε. Την δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν να υπάρχουν ελληνικές σειρές, μέχρι και φέτος, πρέπει να έχουν γίνει, τα υπολογίζω πάνω κάτω, 800, 900, ίσως και 1000 σύριαλ να έχουν παιχτεί στην τηλεόραση. Ούτε ένα σύριαλ, ούτε μία σειρά, ούτε μία ανάμεσα αυτές τις σκύλες δεν έχει για κεντρικό χαρακτήρα έναν γκέι. Τι έχω βιώσει, έχω ζήσει ως γκέι άνθρωπος? Έρωτες, ωραίους, ωραίες σχέσεις, χωρισμούς, πετάγματα. Έχω ζήσει πολλά πράγματα και δεν μπορώ να τα διηγηθώ. Δεν έχω το δικαίωμα να διηγηθώ την ιστορία μου. Για πολλούς λόγους. Άλλοι δεν διηγούμαστε την ιστορία μας γιατί δεν θέλουμε μέσα σε εισαγωγικά να εκτεθούμε. Άλλοι δεν διηγούμαστε τις ιστορίες μας γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ναι, μάλλον δεν θα γίνει δεκτή, δεν θα τη δει ο κόσμος ή δεν θα τη θέλει το κανάλι. Και άλλοι τολμηροί που διηγούνται την ιστορία τελικά που θέλουν να διηγηθούν με έναν γκέι πρωταγωνιστή, πέφτουν πάνω σε ένα τοίχο. Στο τοίχο που θα ορθώσει μια εταιρεία παραγωγής ή ένα κανάλι και θα πει ότι αυτή η σειρά δεν αφορά κανένα. Δεν είμαστε μόνο εμείς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία ακούμε τις γνωστές προσβολές, ιδεότητες, ανοησίες καθημερινά και που έχουμε μάθει να τις ξεπερνάμε. Κάθε φορά που κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση ή αρχή δημόσιο λόγο και καταφέρεται εναντίον μας, κάθε φορά που κάποιος μας μιλάει με απαξιωτικό τρόπο, κάθε φορά που κάποιος δηλώνει ότι δεν είμαστε καλοί για γονείς ή δεν είμαστε καλοί για οποιαδήποτε δουλειά, πηγεί και τους γονείς μας, λιγώνει τους γονείς μας, τους κάνει να τρέπονται, τους κάνει να γεμίζουν τύψεις και ενοχές για κάτι για το οποίο δεν θα έπρεπε να έχουν τύψεις και ενοχές. Και γι' αυτό νιώθω ότι αυτή η σειρά θα εμπνεύσει και παιδιά και γονείς, και το βρίσκω πολύ, πολύ συγκινητικό.